τώρα αντιμετωπίζει άμεσες και τεράστιες προκλήσεις. Είδατε όμως δυστυχώς ότι χάθηκε πάρα πολύς χρόνος και ό,τι έγινε πέρσι. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια σαφή και αξιόπιστη στρατηγική του πώς η Ελλάδα θα βγει από την κρίση και πώς θα μπορέσει να ανακτήσει οικονομική σταθερότητα και πώς μπορεί να επανέλθει στην οικονομική ανάπτυξη. Πολλά λοιπόν θα εξαρτηθούν τώρα από το ποιοι θα μας παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση, τι είδους προτάσεις μεταρρυθμίσεων θα παρουσιάσει. Θα είναι ένα αξιόπιστο και συνολικό πακέτο. Χρειάζεται πραγματικά να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των 19 δημοκρατιών της Ευρωζώνης. Θα είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά. Συζητήσατε την Brexit. Σίγουρα στόχος μας δεν είναι ούτε και πρόθεσή μας να υπάρξει Brexit. Δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο για να επιτευχθεί συμφωνία. Αλλά αν δεν αποκατασταθεί εμπιστοσύνη και δεν υπάρχει αξιόπιστο πακέτο μεταρρυθμίσεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί και μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ.